το Mediterranean Cosmos είναι νούμερο ένα επιλογή και για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Με μία βόλτα στο αγαπημένο σας εμπορικό, θα ανακαλύψετε μοναδικά δώρα για τους αγαπημένους σας. Η εκπομπή Viva είναι εδώ για να γιορτάσει μαζί σου την ημέρα των ερωτευμένων και να στείλει το μήνυμά σου σε αυτούς που αγαπάς. Μισό λεπτό, μη φύγετε. Βιβί, σ' αγαπώ! Η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου είναι σημαντική, ναι. Διότι εκφράζει τον έρωτα και ο έρωτας είναι κινητήριος δύναμη για πολλά πράγματα. Πρέπει να είμαστε ερωτευμένοι κάθε μέρα, διότι ο έρωτας μας δίνει ζωή, μας δίνει έμπνευση για να δημιουργήσουμε, να εργαστούμε, να προχωρήσουμε σε αυτή τη ζωή. Διότι κυρίες και κύριοι, τι είναι η ζωή χωρίς έρωτα? Κορίτσια, είστε ερωτευμένες? Εγώ είμαι πολύ ερωτευμένη. Και εγώ πάρα πολύ. Να αποκαλύψουμε τον έρωτα της ζωής σας. Έρωτα της ζωής μου δεν θα το έλεγα, αλλά λέγεται Χάρης. Θα φανεί αν είναι ο έρωτας της ζωής. Πιστεύετε στον Άγιο Βαλεντίνο? Πιστεύουμε, όχι πάρα πολύ, μέχρι να ερωτοχτυπηθούμε τελείως. Κάθε πότε να το γιορτάζουμε? Μία φορά το χρόνο, κάθε μέρα, μία φορά το εξάμηνο? Αυτό υπόκειται ανάλογα στον άνθρωπο. Άλλοι το γιορτάζουν κάθε μέρα όπως εμείς, άλλοι όχι και τόσο είναι. Φώτη μου, ποια είναι η άποψή σου για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου? Είναι για ερωτευμένους ανθρώπους. Και ο έρωτας δεν βλέπει ηλικία φυσικά, έτσι. Ο έρωτας βλέπει ημέρα? Ούτε μέρα, ούτε νύχτα, ούτε τίποτα. Είναι τυφλός. Πες μου, πώς αισθάνεσαι όταν είσαι ερωτευμένος? Πώς αισθάνεσαι? Είσαι σε άλλο πλανήτη. Ζεις άλλο πράγμα. Είναι κάτι εντελώς όμορφο. Αυτός ο άνθρωπος έχει ζήσει τον έρωτα και είμαι σίγουρη γι' αυτό. Βλέπω από εδώ να περνάει ένα ζευγάρι, λέω αυτή είναι ερωτευμένη. Πόσα χρόνια είστε μαζί, Δάφνη? Από το 2007. Κωνσταντίνε μου, θέλω να μου πεις την άποψή σου για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου. Πιστεύω εντάξει, είναι μία από τις καλές γιορτές για όσους αυτούς που είναι ερωτευμένοι. Αν και μπορείς να το δείξεις κάθε μέρα του χρόνου, ας πούμε. Θα δώσεις κανένα μήνυμα εκεί που σε κοιτάζει τώρα ο κόσμος? Ερωτευτείτε. Είναι το μόνο που δεν μπορούν να μας πάρουν. Η αγάπη είναι πολύ μεγάλη και ο έρωτας ακόμα πιο πολύ. Όταν ο έρωτας δεν έχει χρόνο, αλλά απλά μένει έρωτας. Ο Θωμάς το παίζει λίγο δύσκολο, σου μου φαίνεται. Το παίζει, αλλά δεν είναι. Θωμά μωρό μου, σ' αγαπάω πάρα πολύ. Είμαι πολύ ευτυχισμένη που είμαστε μαζί. Θέλω να είμαστε για πάντα μαζί, σε λατρεύω. Αχ, μπράβο τα παιδιά. Αυτός είναι έρωτας. Ανά, τον αγαπάς τον Κώστα? Ναι, τον αγαπάω. Κώστα την αγαπάς? Ναι, πάρα πολύ. Εύχομαι όλοι να βρείτε τον έρωτα της ζωής σας και να έχετε κάτι τόσο όμορφο όσο έχω κι εγώ και να γνωρίσετε την αγάπη. Την αγαπάω πάρα πολύ την Άννα. Εύφη μου, πες μου κάτι για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου. Τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου τη γιορτάζω εγώ. Είμαι 20 χρόνια παντρεμένη, αλλά και 14 Φεβρουαρίου γεννήθηκε η κόρη μου. Ο Στέφανος ποιος είναι? Εγώ. Ο Σοφιανός? Εγώ. Ποιος είναι πιο ερωτευμένος από τους δύο? Μάλλον ο Σοφιανός. Γιατί εγώ? Τώρα είμαι φρεσκοχωρισμένος εγώ, ρε φίλε. Εγώ κλείνω 9 μήνες. Όχι, 10. Έχω φάει τον έρωτα με το κουτάλι της σούπας. Βέβαια. Πέρασα πολλές γυναίκες από τη ζωή μου. Σταμάτησα και τις πήρα. Η τελευταία με πλήγωσε, αλλά εγώ τη συγχωρώ. Εγώ ήθελα να πω κάτι απλό, ότι ίσως καμιά φορά να μην χρειάζεται να το λέμε κάθε μέρα, αλλά ισχύει πάντα το ότι αγαπάμε τον συνάνθρωπό μας και εγώ το κάνω. Και εγώ θα πω ότι σ' αγαπάω πάρα πολύ, παρόλες τις δυσκολίες.